Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Τετάρτη 22 Μαΐου, άλλη μια Τετάρτη που είμαστε εδώ να συζητήσουμε όλα τα μπασκετικά και όχι μόνο γεγονότα που έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πάντα από τη συχνότητα του Top Channel. Πάντα ο Χρήστος ο Μαργαρίτης συντονίζει και παράγει αυτή την εκπομπή για να βγουν όλα με ένα άρτια αποτέλεσμα. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος των εκπομπών. Πολλά πρωταθλήματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Σε κάποια μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά και φυσικά θα έχουμε μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το οποίο αυτή τη φορά θα είναι και αρκετά μεγάλο κομμάτι. Θα έχουμε τον Ζήση τον Μπιτσιάβο, ο οποίος θα μας κάνει έναν απολογισμό της σεζόν που πέρασε για την ποδοσφαιρική Κοζάνη. Κοζάνη, η οποία δυστυχώς δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο της παραμονής, υποβιβάστηκε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε θα δώσουμε αρκετό χώρο στο Ζήση, έτσι να μας πει δύο λόγια και για το τελευταίο παιχνίδι που έγινε σήμερα απέναντι στον Ιωνικό, με νίκη μάλιστα 4-1. Οπότε είναι νομίζω και έτσι πρέπει να δώσουμε τον χώρο που πρέπει στην ποδοσφαιρική Κοζάνη. Εμείς θα πούμε για Α2 γυναικών, εκεί που από όλων των Ολυμπιαδών πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη ΜΕΝ, μάλιστα με 20 πόντους διαφορά. Ήταν να μην αρχίσει τις νίκες ο Απόλλων. Θα δούμε λίγο τα play-off και play-out αντρών, τα οποία θα είναι το πρωτάθλημα το οποίο θα μας απασχολήσει από εδώ και πέρα, καθώς είναι και το τελευταίο που έχει μείνει. Τα υπόλοιπα είναι κάποια μίνι αγωνιστικά. Οι εθνικές υπόλοιπες κατηγορίες έχουν τελειώσει και το προηγούμενο διάστημα είχαμε τα προκριματικά Πανελληνίου παιδών, όπου συμμετείχε ο Διόσκουρη Κοζάνης, οι οποίοι δυστυχώς δεν τα κατάφεραν στην ισοβαθμία, στην τριπλή ισοβαθμία, και είχαμε τα προκριματικά Πανελληνίου των Κορασίδρων του Αμιντέου, τα οποία και εκεί στην τριπλή ισοβαθμία δεν κατάφεραν να περάσουν στο τελικό και μάλιστα ούτε καν για ένα πόντο έχασαν την πρόκριση, για ένα κλάσμα πόντου δηλαδή. Πολύ μεγάλη στεναχώρια και κρίμα για την υπερπροσπάθεια που κάνει και το Αμίντο και οι Διόσκοροι προφανώς, οι ομάδες μας, για να περάσουν στις εθνικές κατηγορίες. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά. Όπως σας είπα, στις επόμενες εκπομπές θα δώσουμε αρκετό χώρο στα play-off και play-out αντρών, τα οποία μπαίνουν στην τελική ευθεία. Είχαμε ήδη ένα match έκπληξη, καθώς το Βελβεντό έσπασε την έδρα του Εθνικού Κοζάνης. Μάλιστα υπολοιπόταν περίπου 12-13 πόντους, 5 λεπτά πριν το τέλος κατάφερε όμως να κάνει μια επική ανατροπή. Όλα αυτά λοιπόν τώρα θα τα συζητήσουμε έτσι στη συνέχεια. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από την Α2 γυναικών, εκεί όπου ο Απόλλων Πτολεμαίδας πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη με 20 πόντους διαφορά απέναντι στη ΜΕΝΤ. Ισοφάρισε την σειρά σε 1-1 και την Κυριακή θα πάει στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα ψάξει μια νίκη η οποία θα επιτρέψει να σώσει την κατηγορία. Πριν δούμε οτιδήποτε άλλο, εγώ θα έλεγα να πάρουμε λίγο εικόνα από τον συγκεκριμένο αγώνα, καθώς έχουμε την χαρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Θεόφιλο τον Ηλιάδη και το Top Sports να έχουμε κάποια βίντεο. Πάμε να δούμε έτσι κάποια στιγμιότυπα από αυτόν τον αγώνα και επανερχόμαστε.
έγιναν λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο κλειστό του πρώτου και τρίτου λυκείου Πτολεμάδης, εκεί όπου ο Απόλλων πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη που τον έκανε να ακνίζει με αισιοδοξία το μέλλον, καθώς αν επικρατήσει της ΜΕΝΤ την Κυριακή, θα πανεγυρίσει την παραμονή στην Α2 γυναικών μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν που στιγματίστηκε με πολλούς τραυματισμούς και γενικότερα πολλά προβλήματα για την ομάδα του Απόλλων. Να πούμε ότι η ομάδα της Πτολεμαΐδας είχε πάντα το προβάδισμα στον αγώνα, μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Η ΜΕΝΤ έμενε στον αγώνα χάρη στα επιθετικά rebound που έπαιρνε. Αν μπορούμε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες χρήστο του αγώνα εντωμεταξύ, όπως είπα και στην αρχή που έχουμε πάρει από το Top Sports. Να πούμε ότι η Γκανάτσιου ήταν η κορυφαία της ομάδας με 21 πόντους, όπως και η Κουζαΐτσι ξεχώρισε με 12, αλλά φυσικά όλα τα κορίτσια νομίζω έκαναν μια πολύ καλή εμφάνιση. Να πούμε ότι για τη ΜΕΝΤ η Παπαδοπούλου έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά είχε έτσι το, κατά κάποιο τρόπο εξωπερίεργο, μία στις 14 βολές, ένα στατιστικό που δείχνει και λίγο, ξέρετε, και, το άγχος που υπάρχει καμιά φορά σε τέτοια παιχνίδια. Και να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης αγωνίζονται και δύο κορίτσια που ξεκίνησαν από τον Απόλλωνα και είναι η Αθανασιάδου και η Παπαβασιλείου. Να δούμε και λίγο το φύλλο αγώνα, του συγκεκριμένου αγώνα για τον Απόλλωνα, εκεί όπου για τα κορίτσια της κόουτς Παπαδημητρίου η Κοντζαΐτσι είχε 12 πόντους με ένα τρίποντο, η Πάνου συμμετοχή, η Σωματάκη είχε 2, η Πισιάνη 2, η Τριφωνίδου συμμετοχή, η Ξενικάκη είχε 7, η Μάντζου συμμετοχή, η Βλαντίκα είχε 4 με ένα τρίποντο, η Μεντεσίδου είχε 6 με 2 τρίποντα, η Γκανάτσικου 24, η Κρανιώτη είχε 6 με 6 εξβολές. Μάλιστα, ενώ για την Μέντο, όπως είπαμε, η Παπαδοπούλου είχε 10 και η Αθανασιάδου 7. Τώρα, την Κυριακή θα γίνει το επόμενο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, στον κλειστό της ΜΕΝΤ στην Θεσσαλονίκη. Η ομάδα που θα πάρει το ροζ φύλλο αγώνα θα είναι αυτή που θα μείνει στην κατηγορία. Εμείς ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι ο Απόλλων. Ο Απόλλων, ο οποίος έδειξε ότι την ΜΕΝΤ την έχει, γιατί όσες φορές ιτήθηκε, το σκορ ήταν πάρα πολύ κλειστό, πάρα πολύ μικρή διαφορά. Ενώ χθες έδειξε με την έτσι ευρία νίκη που πέτυχε πόσο καλύτερη ομάδα είναι. Τις ευχές μας λοιπόν στην coach Παπαδημητρίου, σε όλα τα κορίτσια και στη διοίκηση του Απόλλων προφανώς, για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα και να πετύχουν τον στόχο μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη αγωνιστική σεζόν. Αυτά λοιπόν στην Πτολεμαΐδα. Έτσι θέλω να το πω, απλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα να παλεύει όλα τα παιχνίδια και να μην μπορεί να γνωρίζει πολλές ήττες. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα αφήνει η νίκη, γιατί τα κορίτσια πραγματικά έχουν κάνει υπερπροσπάθεια την φετινή σεζόν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τι έγινε στο... Ας ξεκινήσουμε λίγο το Πανελλήνιο Κορασίδων, καθώς θα δούμε, είπα και στην εισαγωγή ότι ο Έαντας Αμιντέο έκανε μια πραγματική υπερπροσπάθεια. Εδώ βλέπουμε την κάρτα της τελευταίας αγωνιστικής, εκεί όπου γνώρισε την ήττα με 46-54 από την ΑΓΕ Πιερίας. Και εδώ τώρα πρέπει να πω ότι αν σε αυτόν τον αγώνα ο Έαντας πετύχαινε ένα πόντο περισσότερο, δύο πόντους, ή δεχόταν δύο πόντους λιγότερο, θα ήταν πρώτος στη βαθμολογία και θα είχε κερδίσει την είσοδο στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σπουδαίο επίτευγμα για την ομάδα του Έαντα Μιντέο, για όλα τα κορίτσια, για τον προπονητή, τον Λάζο Φωτιάδη, και προφανώς όλο το σύλλογο εκεί πέρα. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί είναι το εξής, ότι μια ομάδα όπως είναι η Πιερία, ας πούμε, ή ο Ιρισσός στην Χαλκιδική, ή η Καβάλα, ο Αστέρας Καβάλας, είναι πόλεις που έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό σε σχέση με μια οποιοδήποτε κομμόπολη σαν το Αμίντι. Οπότε η δεξαμενή, το να βρεις παίκτριες για να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, ίσως είναι και λίγο πιο εύκολο. Το να
γίνει αυτό σε μια οποιαδήποτε κομμόπολη, δεν, όχι μόνο στο Αμίντιο, δεν είναι μόνο έτσι, σε μια τέτοια οποιοδήποτε κομμόπολη, το να μπορέσει να βρεθεί αυτό το υλικό και να δουλευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάσει σε αυτό το σημείο, δείχνει την πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, και πραγματικά αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια και σε όλους τους τελεστές του Αμιντέ. Εγώ θέλω να αναφέρω έτσι λίγο, θέλω να αναφέρω λίγο το φύλλο αγώνα για να ακούσουν όλοι. Τον Νέαντα λοιπόν της Κότσου Κοσμίδη, Παπαϊωάννου είχε δύο, αλλά θέλω να ακούσουν περισσότερα τα όνομα, δεν έχει σημασία τόσο το η Πόντι. Η Ευθυμιάδου είχε 5 με ένα τρίποτο, η Καμόλη είχε συμμετοχή, η Αβραμίδου είχε 2, ο Παπαϊωάννου είχε 2, η Ελληνίδου 16, η Κοσμίδου 13 και η Καρακώστα 6. Θερμά συγχαρητήρια και εμείς θέλουμε και προετοιμάζουμε έτσι το στούντιο για να μπορέσουμε να υποδεχθούμε και να φιλοξενήσουμε, αν είναι δυνατόν, ακόμα και στην επόμενη εκπομπή, όλους τους συντελεστές των κοραστήτων του Αμιντέου εδώ στο στούντιο. Είδατε λοιπόν ότι στην τριπλή ισοβαθμία δεν τα κατάφερε. Είναι από ό,τι μάθαμε και οι ίδιοι έτσι, οι άνθρωποι εκεί του ΕΑΝΤΑ έχουν μια μικρή πικρία, γιατί όταν χάνεις την είσοδο στο Πανελλήνιο για μισό πόντο ουσιαστικά και μάλιστα από μια ομάδα που την έχει κερδίσει, είναι λίγο, αφήνει μια πικρία, όμως νομίζω ότι μόνο συγχαρητήρια αξίζουν για την ομάδα του ΕΑΝΤΑ Αμιντέου και για όλους τους συντελεστές της φετινής σεζόν. Πάμε να δούμε και λίγο μια φωτογραφία όπως την ανέβασαν οι άνθρωποι έτσι, της ομάδας λίγο πριν τον αγώνα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε και στα προκριματικά του Πανελληνίου Παίδων, εκεί όπου συμμετείχαν Διόσκουροι Κοζάνης στον όμιλο που έγινε στις Σέρες. Βλέπετε εδώ και την κάρτα. Οι Διόσκουροι, οι οποίοι κέρδισαν τον τελευταίο αγώνα των ΚΑΟΧ Χαλκιδικής με 59-60. Διόσκουροι, οι οποίοι και αυτοί στην τριπλή ισοβαθμία δεν παίρνουν την πρόκριση καθώς ιτήθηκαν από τον Πανσεραϊκό. Και εδώ είχαμε τον άχαρο ρόλο των Διόσκουρων, οι οποίοι προφανώς και παίξανε για την νίκη, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά με αυτή τους την νίκη έκοψαν την πρόκριση από τον ΚΑΟΧ. Αυτό είναι το σύστημα, όπως και να το κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι με βάση και τα προηγούμενα που συζητήσαμε για το Αμίντεο, αλλά και με αυτό τώρα το format που βλέπουμε εδώ, ότι οι Διόσκουροι θα μπορούσαν και να είναι διάφοροι και να έτσι δώσουν την νίκη στον ΚΑΟΧ. Προς τιμή τους δεν ήταν και έκαναν αυτό που επιτίμησαν τον μπάσκετ. Ίσως, δεν ξέρω, κατ' εμέ το σύστημα διεξαγωγής, ίσως πρέπει λίγο να το ξαναδούμε. Μήπως, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πηγαίναμε στα Final Four που μας αρέσουν κιόλας. Σε πάση περιπτώσει, οι Διόσκουροι Κοζάνης, οι οποίοι έκαναν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, κέρδισαν τον Φίλιππο Βέρες και τον ΚΑΟΧ, ιτήθηκαν από τον Πανσεραϊκό στο δεύτερο παιχνίδι και αποχαιρέτησαν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με ψηλά το κεφάλι, την διοργάνωση. Να πούμε ότι για τους Διόσκουρους Κοζάνης, τους Ια Καβάρας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Διαμαντόπουλος είχε 8, ο Πάτσιος 16 με ένα τρίποντο, ο Κουνάβας 3 με ένα τρίποντο, ο Λιάκος 9, ο Παπακουσταντίνου 2, ο Νεβισιώτης συμμετοχή, ο Μισπίνας συμμετοχή, ο Λιμνίδης 1, ο Γκούμας 2, ο Καρακούλας 19. Και ο Στάμος είχε συμμετοχή. Να δείξουμε και λίγο την φωτογραφία των Διόσκουρων όπως παρατάχθηκαν στους αγώνες του Πανελλήνιου. Βλέπετε εδώ τα παιδιά που ταξίδεψαν μέχρι και τις Σέρες για να συμμετάσχουν σε αυτόν τον προκριματικό. Εμείς τους φιλοξενήσαμε εδώ πριν φύγουν, να τους δώσουμε για άλλη μια φορά τα συγχαρητήριά μας. Δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η διαδικασία, καθώς αντιμετωπίζεις ομάδες που δεν τις γνωρίζεις, δεν τις ξέρεις, δεν έχεις ξαναπαίξει μαζί τους και πρέπει σε ένα παιχνίδι μονό να μπορείς να είσαι, να παίξεις με ένα άγνωστο αντίπαλο, να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος και να έτσι, μην κάνεις το λάθος ή τίποτα. Σε αυτήν την ηλικία καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι, πόσο και άγχος μπορεί να έχουν αυτά τα παιδιά και τα αγόρια και τα κορίτσια. Εγώ πάντως θέλω να τους δώσω τα συγχαρητήρια, μου είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ και στις Σέρες. Νομίζω ότι έτσι αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουν και οι γονείς που ταξίδεψαν μέχρι εκεί. Είναι ένα όμορφο ταξίδι που αξίζει πραγματικά τον κόπο και εύχομαι έτσι, οι ομάδες μας στο μέλλον
να έχουν τα ίδια αποτελέσματα και ακόμα καλύτερα και να συμμετάσχουν και σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Αυτά λοιπόν και για τα προκριματικά των πανελληνίων. Εύχομαι και ελπίζω να βλέπουμε και στην Κοζάνη τέτοιες διοργανώσεις, καθώς όπως είπα και πριν, είχα την ευκαιρία να βρεθώ στις Σέρες, γιατί ήθελα έτσι να, όχι σαν δημοσιογράφος, γι' αυτό και δεν θα δείτε κάποιο βίντεο από τον δεύτερο αγώνα με τις Σέρες, σαν φίλαθλος, πιο πολύ έτσι για να δείξω ότι η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας δεν ανοίγουν μόνο σε αυτές. Είναι μια γενικότερη προσπάθεια, αφού εκπροσωπούν τη Δυτική Μακεδονία. Εύχομαι και ελπίζω να βλέπουμε και στην Κοζάνη τέτοιες διοργανώσεις, καθώς είναι μια γιορτή, κόσμο στο γήπεδο, στην πόλη, για 2-3 μέρες. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, νομίζω μπορεί να σας το πιστοποιήσουν και οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα της ΕΚΑΣΔΗΜ. Όπως σας είπα, τα περισσότερα πρωταθλήματα έχουν τελειώσει. Δεν θα βλέπετε πλέον παιδων, εφήβων, κορασίδων, ανίδων, όλα αυτά έχουν τελειώσει. Βλέπουμε τώρα για το πρωτάθλημα ανδρών. Και τώρα θα δούμε το εξής τώρα, επειδή θα έχουμε πολλούς αγώνες και σε Σαββατοκύριακο και μέσα εβδομάδα. Σύντομα κάποια μάτς που το Σάββατο έχουν τρομερή σημασία, την Τρίτη αλλάζουν. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε το Σάββατο για την κανονική διάρκεια του αγώνα, ο Εθνικός Κοζάνης επικράτησε του Άψα Ρίουμ Τολεμαίδας με 58-92, όμως δεν κατάφερε να πάρει μία από τις θέσεις που θα τον οδηγούσαν στην επόμενη φάση. Μπήκε στη διαδικασία των play-off στην πρώτη φάση. Το Βελβεντό ιτήθηκε από τον Αριστοτέλη Φλόρινας επίσης το Σάββατο, όμως όπως είδατε την Τρίτη, το Βελβεντό πήγε και κέρδισε μέσα στον Εθνικό Κοζάνη. Το βλέπετε εδώ το αποτέλεσμα της Τρίτης με 65-67 σε ένα σπουδαίο ντέρμπι. Και έκανε το 1-0 στη σειρά και τώρα θα υποδεχθεί μάλλον το Σάββατο τον Εθνικό Κοζάνης και αν πάρει άλλη μία νίκη θα έχει πάρει αυτό την πρόκριση για την επόμενη φάση. Το Βελβεντό θα έχει αφήσει έξω τον Εθνικό που ξεκίνησε σαν ένα από τα φαβορί και δικαίως και βλέπετε τώρα ότι με την πλάτη στον τοίχο και καταλαβαίνετε έτσι πόσο σπουδαίο ντέρμπι θα είναι αυτό μάλλον Σάββατο, ξαναλέω με επιφύλαξη, θα περιμένουμε το πρόγραμμα της ΕΚΑΣΔΗΜ να δούμε αν θα έχει οριστεί Σάββατο Κυριακή. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι αυτό το ντέρμπι για τον Εθνικό και πόσο σπουδαίο θα είναι για τον ουδέτερο κόσμο. Να πούμε ότι το Βελβεντό έχανε με 61-48 5 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι και έκανε ένα σπουδαίο ντεμαράζ για να πάρει το Ρώσο φίλο αγώνα με 65-67. Παιχνίδι κιόλας έτσι με παλιούς γνώριμους, καθώς ο Πάλος το Πάλις έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση με 22 πόντους, αν θυμάμαι καλά, και οδήγησε το Βελβεντό στη νίκη απέναντι στην παλιά ομάδα. Στην παλιά ομάδα στην οποία ο καλύτερος ήταν ο Τσίμος ο Σουπούρας, απέναντι στην παλιά ομάδα του Βελβεντό. Και καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σπουδαίο μάτς θα είναι αυτό που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Να πούμε ότι την Κυριακή ο Ηρακλής, αυτό είναι μάλλον το Under 14 αγοριών, το οποίο σωστό δεν αναγράφεται και τα σκορ. Να πούμε ότι ο Ηρακλής Κοζάνης για την κανονική διάρκεια επικράτησε τις αναγέννησες Σερβίων με 91-53. Ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την δεύτερη θέση μαζί με τους Διόσκουρους Κοζάνης, οι οποίοι είναι στην πρώτη θέση. Διόσκουροι, οι οποίοι επικράτησαν τη Σιάτιστας με 75-84. Και Διόσκουροι και Ηρακλής δεν θα είναι στην διαδικασία των play-off, καθώς περνάνε στην επόμενη φάση. Πάμε να δούμε λίγο ένα βιντεάκι με στιγμιότυπα από τον αγώνα ανάμεσα σε Ηρακλή και Αναγέννηση Ερμού και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους του Ηρακλή που μας στέλνουν υλικό. Εμείς θέλουμε να προβάλλουμε τις προσπάθειές τους. Πάμε να δούμε ένα σύντομο απόσπασμα και επανερχόμαστε. Thank you.
ακούστε. Πήραμε λίγο εικόνα από το μάτς του Ηρακλή με την Αναγέννηση Σερβίων. Η Αναγέννηση Σερβίων που πλέον πάει στην διαδικασία των play-out και όπως βλέπετε στο πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη. Η ώρα εδώ λέει 8 και 4, αλλά μετά από πληροφορία που είχαμε μάλλον η ώρα αυτή θα αλλάξει και θα πάει μάλλον για τις 6.30 και αυτό καθώς ο Απόλλων Πτολεμαϊδας έχει προπόνηση πριν το κρίσιμο μάτς με την ΜΕΝΤ και με τη σύμφωνη ομάδα, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ομάδων. Αυτήν η ώρα μάλλον θα πιθανόν να αλλάξει, όπως και να έχει, εμείς μέσα από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook θα σας ενημερώσουμε. Αύριο Πέμπτη λοιπόν στις 8 και 4 αυτό το παιχνίδι, ενώ την Τετάρτη η Σιάτιστα και ο Αριστοτέλης Φλόρινας ξεκινάνε τα δικά τους play-off.
Καθώς ο νικητής του ζευγαριού θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση των play-off, εκεί όπου περιμένουν, όπως είπαμε, ο Ηρακλής και οι Διόσκοροι Κοζάνης. Πάμε να δούμε λίγο την κάρτα των play-off και των play-out, καθώς όπως αυτά που σας είπαμε να τα δείτε και λίγο σε εικόνα. Βλέπετε εδώ λοιπόν ο Εθνικός, ο οποίος έχει σπάσει την έδρα του Βελβεντό και πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο, και τα υπόλοιπα, βλέπετε το υπόλοιπο έτσι, πλάνο των play-off, καθώς ο νικητής του ζευγαριού Σιάντισταρ στο Τέλη Φλόρινας θα αντιμετωπίσει τους Διόσκουρους, ενώ ο νικητής του ζευγαριού Εθνικός Κοζάνης Βελβεντό θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, εκεί όπου θα δημιουργηθούν οι δύο ημιτελικοί που θα βγάλουν και τις δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το φετινό πρωτάθλημα και την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική National League 2. Ενώ για τα play-out, ο Αρίων Πτολημαϊδας με την Αναγέννηση Σερβίων αναμετρώνται για να δουν ποια θα είναι η ομάδα που θα μείνει στην κατηγορία και ποια ομάδα θα πάει στα μπαράζ με την δεύτερη κατηγορία. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια συζήτηση για το πόσες κατηγορίες θα είναι του χρόνου. Βέβαια, εντάξει, αυτή η συζήτηση έχει χρόνο ακόμα. Όπως σας είπα, από την επόμενη εβδομάδα εμείς θα δώσουμε αρκετό βάρος σε αυτά τα παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και εικόνα από αγώνες, να έχουμε και καλεσμένους μετά από τα ντέρμπι, για να σας μεταφέρουμε τον καλύτερο τρόπο την κορύφωση του αντρικού πρωταθλήματος, το οποίο εντάξει ήταν λίγο δικημένο λόγω των ημερομηνιών που ήταν πιεσμένες. Δεν πάβει όμως να αποτελεί την ναυαρχίδα του πρωταθλήματος. Πριν πάμε στο πρώτο μας, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα όμως και υποδεχτούμε το ζήτημα του Μπιτσιάβα, να υπενθυμίσω ότι την Παρασκευή και την Κυριακή γίνεται και το Final Four της Ευρωλίγκα με συμμετοχή των δύο ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος την Παρασκευή στις 7 θα υποδεχθεί την αναμετράτη με την Φενερμπαχτσέ, και στις 10 ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσει την είσοδο στον μεγάλο τελικό. Έχουμε γενικά πολύ μπάσκετ να συζητήσουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε ακόμα μπάσκετ να συζητήσουμε, δηλαδή παρόλο που κάποια πρωταθλήματα έχουν τελειώσει. Θα φέρουμε εδώ τα κορίτσια του Αμιντέου να μας μιλήσουν για την έτσι, πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαν και την εμπειρία τους. Θα έχουμε εικόνα και καλεσμένους από αντρικά πρωταθλήματα και προφανώς έτσι, ρεπορτάζ από το Final Four της Ευρωλίγκα. Κάπου εδώ όμως θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με Ζήση Πτσιάβα και ανασκόπηση της φετινής ποδοσφαιρικής σεζόν της Κοζάνης. Μείνετε μαζί μας.